Πίσω μου υπάρχει ένα backdrop. Διάβασε τη γράφη και είναι η επικεφαλίδα του βίντεο που θα δούμε σήμερα. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να πλησιάσουμε, γιατί ξεκινά η πρώτη πρόβα πριν ξεκινήσει το show. Έλα μαζί μου, έλα. Ο πρωταγωνιστής που είναι το ρούχο δεν θα μπορούσε να υπάρξει on stage χωρίς το συμπροταγωνιστή, το μακιγιάζ. Το κόνσεπτ από πού ξεκινάει? Όλα είναι στα μάτια, μαύρο σαν μάσκα, κόκκινα γεωμετρικά χείλη και μια άσπρη βάση. Σας αρέσει το look που φοράς? Μ' αρέσει απίστευτα. Δώσε μας τώρα ένα μικρό hint από αυτό που πρόκειται να δούμε. Τι φοράς? Είναι φόρεμα ή παντελόνι? Είναι φόρεμα. Χρώμα? Δεν θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Έχει πάει καλά ο PJ Θάνος. Δεν γίνεται Athens Exclusive Designers Week χωρίς σχολές Διαμαντόπουλος. Είναι δύσκολα τα looks που έχουμε αυτή τη φορά? Όχι, όχι. Για εμάς δεν είναι δύσκολο και κυρίως για τους μαθητές μας. Τώρα η σχέση σου με τα 50s έκανε να αγαπήσεις λίγο περισσότερο ρετρό δημιουργίες? Νομίζω ότι η μόδα κάνει κύκλους πάντα και το θέμα είναι να σε εκφράζει αυτό που φοράς και να νιώθεις εσύ όμορφα μέσα σε αυτό, ό,τι και αν είναι. Το πιο άγριο rocking στοιχείο στην δουλειά σου ποιο είναι? Νομίζω το μαύρο χρώμα, που το αγαπώ πολύ και το χρησιμοποιώ πάντα. Πώς αφουγκράζεσαι την μόδα και την έκφραση μέσα από τη μόδα των νέων δημιουργών στην Αθήνα και στην Ελλάδα του 2021? Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τέχνη, γιατί και στη μόδα, αν δεν είσαι καλλιτεχνική, ας πούμε, άποψη και φύση, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος έχει στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Και καλό είναι, όπως προχωράει η ανθρωπότητα, να εκφράζουμε αυτό που νιώθουμε και συναισθηματικά και σαν ιδέες. Ποιο είναι αυτό το βασικό συστατικό που θα δώσει το βραβείο? Κοίταξε, εγώ θα το δω σχεδιαστικά και τεχνικά. Για να δω ποιο παιδί από όλα έχει κάτι λίγο περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Πώς μπορεί να κάνει ένας νέος σχεδιαστής όμορφο χαμό σήμερα? Νομίζω ότι αν φάλει πάθος, δημιουργικότητα και φαντασία, σούπερ για όλους. Έχεις κάνει άπειρα fashion editorial, καταπληκτικές εικόνες. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να σε γοητεύσει? Περιμένω αυτό που δεν έχω δει. Να σας πω, είστε έτοιμοι? Όχι. Τελικά είστε έτοιμοι όμως? Είμαστε, μη ψέματα λέει. Μέχρι να ξεκινήσει όμως το show, θα είναι πανέτοιμοι. Athens Exclusive Designers Week, New Designers Award. Round your finger, dizzy from being spun, hung on every word, yeah, every single one. So this is not for Γεια σας. Γεια σας. Είναι η Βίκη Διαμαντοπούλου. Και ο Γιάννης Βασιλότος. Γεια σας. Και είπαμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο χώρο χρόνου. Ναι, να μεταφερθούμε για λίγο στο χώρο της λάμψης, της έμπνευσης και της δημιουργίας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην 28η εβδομάδα μόδας, στη δεύτερη Digital Edition του θεσμού. Και στην τελετή απονομής βραβείων νέων σχεδιαστών New Designers Awards. Η Athens Exclusive Designers Week συνεχίζει δυναμικά για ακόμα μία σεζόν να επιβραβεύει τη δημιουργικότητα, το πάθος και το ταλέντο των νέων δημιουργών που θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μέσω του θεσμού New Designers Awards δίδεται η δυνατότητα στους νέους σχεδιαστές να διεκδικήσουν σημαντικά βραβεία στη διαδρομή τους προς τη δημιουργικότητα και να αποκτήσουν κύρος και αναγνωρισιμότητα. Τα New Designers Awards είναι ο μοναδικός θεσμός ανάδειξης και βράβευσης νέων σχεδιαστών στον χώρο της μόδας που από το 2007 υποστηρίζει τους νέους δημιουργούς. Σε μια μέρα λοιπόν γεμάτη λάμψη και έμπνευση, οι ανερχόμενοι σχεδιαστές θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους, διεκδικώντας σημαντικά βραβεία τα οποία θα συμβάλλουν στον δρόμο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους τους νέους σχεδιαστές και πάμε να τους γνωρίσουμε και να τους απολαύσουμε.
Τον φετινό λοιπόν διαγωνισμό θα ανοίξει ο Μαρίνος Βαλαβάνης. Υπέροχες οι ασπρόμαυρες δημιουργίες του Μαρίν Βαλαβάν και τον ευχαριστούμε και τώρα προχωράμε με τη Χριστίνα Σωτηροπούλου. Ξέρω για σένα, εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι χρωμάτων και υφασμάτων που μας έδειξε η Χριστίνα Σωτηροπούλου. Mm-hmm. Λοιπόν, η επόμενη σχεδιάστρια είναι η Georgia Χιόνι. Πάμε. Πάμε. Φως το χειμώνα, μύρισε παράδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γεωργία Χιόνι και πάμε πού? Στον Χρήστο Γαλαίο Marble Art. Από εδώ αυτή τη φορά. Πώς φάνηκε?
αρχή μπορώ να πω ότι ο Χρήστος με εντυπωσίασε. Χρησιμοποίησε έτσι αρχαιοληνική ας πούμε άβρα και αισθητική με τα μαρμάρινα αυτά. Δεν ξέρω αν σου φάνηκαν εσένα ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και αυτά τα σχέδια. Πάμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, επόμενος σχεδιαστής είναι ο Ιωάννης Κούλουρης. Πάμε. Πάμε. Νοσταλγικά Zeros από τον Ιωάννη και τον ευχαριστούμε που μας ταξίδεψε έτσι λίγο πίσω. Και τελευταίος, last but not least designer, ο PJ Θάνος. Πάμε να απολαύσουμε και τον Θάνο. Από εκεί. Από εκεί. Μπορώ να πω ότι εγώ δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η παρουσίαση, γιατί ξέρεις, εγώ σαν αγοράκι που είμαι, μου αρέσουν τα σπαθιά και όλα αυτά. Και παράλληλα και ο Ταραντίνο μου αρέσει, οπότε μου φάνηκε ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μήνυμα Perfectly Imperfect. Αυτά εγώ τα αγγλικά δεν τα καταλαβαίνω, αλλά μάλλον καλά. Πού πάμε μετά, τι κάνουμε. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε με τις παρουσιάσεις. Εντάξει, λοιπόν, όλες οι δημιουργίες, τώρα μπορώ να το πω, ήταν μία προς μία εντυπωσιακές και πολύ ξεχωριστές. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχει να κάνει και η Κριτική Επιτροπή. Βίκυ μου, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εμείς θα τους εμπιστευτούμε. Γιατί και φέτος έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην Κριτική Επιτροπή μια ομάδα έμπειρων και διακεκριμένων προσωπικότητων που αλλού στον χώρο της μόδας. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς να τους ευχαριστήσουμε θερμά που έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο της αξιολόγησης των νέων σχεδιαστών και πάμε να τους γνωρίσουμε. Βεβαίως. Θες να πάμε εκεί ή να το απευθύνουμε από εδώ. Α, ό,τι θες. Πάμε εδώ, έχουμε και γόρνο, μην κολλήσουμε και τίποτα. Για πάμε, για πες. Η κυρία Έφη Ανέστη είναι Beauty Director στο περιοδικό InStyle και στο website Beauty Diamonds. Κυρία Ανέστη, χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Χωρίς βεβαίως να θέλουμε να μας αποκαλύψετε για την ώρα κάτι παραπάνω, θα ακούγαμε με χαρά ένα πρώτο γενικό σας σχόλιο. Νομίζω ότι είδαμε μία... Ήταν μία διήγηση από ιστορίες, ιστορίες οι οποίες είχαν χρώμα, είχαν συνέστημα, είχαν σαφώς δημιουργικότητα και είχαν πολύ ωραίες λέξεις και σκέψεις γύρω από τη διαφορετικότητα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά τους και οι διαδρομές που θα κάνουν να είναι γεμάτες από αισιοδοξία και ελπίδα, γιατί αυτό το μήνυμα θέλουμε να κρατήσουμε και μετά από μια τέτοια εποχή πολύπλοκη μετά την πανδημία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κρατάω τη λέξη διαφορετικότητα που είναι όμορφη και μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χρήστο Πετρίδη. Είναι καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας και συνεχιστής του θρυλικού οίκου Μεζόν Φαλιάκος. Και εγώ με τη σειρά μου χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Συγχαρητήρια πολλά στην Τόνια για όλη τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Είναι η δεύτερη φορά που με την επιλογή της να είμαι στην Επιτροπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα τα δυο μικρά μελισσάκια.
Όπως πάντα είμαι ανάμεσα σε γυναίκες. Τέλεια. Επίσης κάτι πάρα πολύ οικείο και συνηθισμένο για μένα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τα καινούργια παιδιά με τόσο όρεξη να δουλεύουν και ειδικά σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή που έχουμε περάσει. Είδα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω σαν συμβουλή ως καταξιωμένος. Πάρα πολύ ωραίες όλες οι ιδέες, πάρα πολύ ωραία όλα τα πάντα. Δουλειά πάνω απ' όλα. Αυτό θα ήταν η μόνη συμβουλή που θα ήθελα να σας δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε μαζί όλο αυτό το ωραίο πράγμα. Εμείς ευχαριστούμε. Και όπως έχει πει, να κάνω ένα σχόλιο πάνω από αυτό που είπε ο κ. Πιτρίδης, όπως έχει πει ένας μεγάλος δάσκαλος της υποκριτικής, το ταλέντο είναι το 5% και το 95% είναι η προσωπική δουλειά. Σωστό. Λοιπόν, και last but not least, όπως είπες και εσύ, Βίκη, προηγουμένως, η κυρία Έλενα Οικονόμου, είναι fashion editor στο YouWeekly. Κυρία. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και την κυρία Φουσέκη για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει αυτόν τον υπέροχο θεσμό. Με χαρά μου είδα πολύ ωραίες ιδέες. Είδα παιδιά με κέφι, με δημιουργικότητα, με υποστήριξη στην διαφορετικότητα που μας αφορά όλους. Και πραγματικά θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί τους σε φωτογραφίσεις και σε πολλά άλλα πράγματα που κάνω μέσα από τη δουλειά μου. Θα είναι χαρά μου να τους βλέπω να εξελίσσονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ήταν υπέροχα για όλους μας, για όλους τους νέους καλλιτέχνες και για τους παλιότερους. Λοιπόν, πλησιάζουμε, Δίκη, προς την ώρα της απονομής, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτή την ώρα, πριν δηλαδή αποκαλύψουμε τους νέους σχεδιαστές που θα βραβευτούν, θα θέλαμε βεβαίως να δώσουμε το λόγο στη δημιουργό της Athens Xclusive Designer Week, που εμπνεύστηκε το θεσμό των New Designer Awards. Καμία άλλη από την Σεκάλα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην τελετή απονομής βραβείων των νέων σχεδιαστών και στην 28η Athens Exclusive Designers Week. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζουν τα New Designers Awards δύο καταπληκτικοί, σχετικά νέοι ηθοποιοί, η Βίκη Διαμαντοπούλου και ο Γιάννης Βασιλότος, τους οποίους αγαπήσαμε μέσα από την υπέροχη σειρά του Antenna Άγριες Μέλισσες, με τις υπέροχες ερμηνείες τους ως Σοφούλα και Μπάμπης. Καταλαβαίνετε ότι είμαι φαν της σειράς, δεν φαίνεται. Μονοπολίσατε τα βράδια μας όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι θα το κάνετε και την επόμενη σεζόν. Ήσασταν υπέροχοι. Με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω κορονοϊού και λόγω των δεδομένων που αλλάζανε συνεχώς, καταφέραμε να διοργανώσουμε την 28η εβδομάδα μόδας και φυσικά να στηρίζουμε τους σχεδιαστές και την καλλιτεχνική τους δημιουργία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς και τους φορείς για την πολύτιμη υποστήριξή τους, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, το Δήμο Αλίμου, την ΕΑΤΑ, το Marketing Greece και τον ΕΒΕΑ. Η εβδομάδα μόδας της Αθήνας, μέσα στα 14 πλέον χρόνια του θεσμού των New Designers Awards, δίνει την ευκαιρία στους νέους σχεδιαστές να προβάλλουν τη δουλειά τους, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν σημαντικά έπαθλα. Η διοργάνωσή μας θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθειά τους, να τους παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να τους δίνει πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών στον χώρο της μόδας που συνεχώς ενδυναμώνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αξία των New Designers Awards φυσικά ενισχύεται από την σημαντική γνώμη της κριτικής μας επιτροπής, που θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που ήταν σήμερα μαζί μας και συνέβαλαν στην ανάδειξη των νέων ταλέντων. Ευχαριστώ πολύ. Και δική μας χαρά. Θα ήθελα να πω ότι κάποιοι από τους νέους σχεδιαστές που είναι εδώ σήμερα μαζί μας έχουν υπάρξει κοντά μας ως σπουδαστές, ως ντρέσες από σχολές τις όταν σπούδαζαν και τώρα είναι μαζί μας ως νέοι σχεδιαστές. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι πολύ περήφανη για αυτούς τους νέους σχεδιαστές και ειδικά όταν τους βλέπω να έχουν καλή σταδιοδρομία στον χώρο της μόδας. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία, όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε ό,τι κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φουσέκη και νομίζω ήρθε η ώρα να μάθουμε ποια είναι τα βραβεία μας και σε τι αντιστοιχούν. Τέλεια, Βιγή. Εγώ θα σου λέω ποια είναι τα βραβεία και εσύ θα λες ποια
είναι η... Κατάλαβες. Το έχουμε. Ξεκίνα, θα το βρούμε, ναι. Το βραβείο Best Catwalk. Το Best Catwalk βραβείο αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στο site Beauty Diaries και ένα ρεπορτάζ στο site InStyle.gr. Είναι site, οπότε χάνει και GR, Γιάννη. Λοιπόν. Συνέχισε, Γιάννη. Λοιπόν. Βραβείο Best Trendsetter. Το βραβείο Best Trendsetter, θα το πω, προφορά, Πες τα άλλη μία. Πάντως πλάκα. Το Best Trendsetter. Ναι. Καταλαβες. Mm-hmm. Αντιστοιχεί σε προβολή και προώθηση του νικητή στο περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας You Weekly, με συνέντευξη σαφώς, καθώς και μια συνέντευξη στο δημοφιλές site lifeon.gr. Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο βραβείο είναι το βραβείο Best New Designer. Το Best New Designer βραβείο αντιστοιχεί σε συμμετοχή του νικητή σε Fashion Week του εξωτερικού χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή. Και αυτό είναι ένα βραβείο που, εάν ήμουν σχεδιάστρια μόδας, θα ζήλευα πάρα πολύ. Σου εύχομαι, Βίγη, να γίνεις ό,τι θέλεις. Όχι, με εντάξει. Έφτασε όμως η μεγάλη στιγμή της ανακοίνωσης των νικητών και της απονομής των βραβείων. Ναι, λοιπόν. Έχεις άγχος? Όχι, καλά είμαι. Καλά. Λοιπόν, για την απονομή του πρώτου βραβείου, βασικά του βραβείου Best Catwalk, πρώτου βραβείου που θα δώσουμε, καλούμε στη σκηνή την κυρία Ανέστη. Έχετε το φάκελο μαζί σας? Όχι. Και τι θα πούμε, είχε ένα όνομα? Θα μου φέρουν το φάκελο. Ορίστε. Εγώ θα το κρατάω αυτό. Εδώ να μην σας καλύβω και την ομορφιά. Κανονικά θα έπρεπε να είχα κάνει μανικιούρ. Ωραία, μια χαρά ήταν. Θα βάλουμε στο μοντάζ ότι είναι τι χρώμα? Κόκκινα. Κόκκινα. Θα μπουν στο μοντάζ. Λοιπόν, τι βραβείο? Είπαμε το βραβείο Best Catwalk. Ήθελα να το ξανακούσω. Με τα υπέροχα αγγλικά μου, Λοιπόν, το βραβείο λοιπόν κερδίσει Γαλαίος Marble Art. Παρακαλούμε το Γαλαίο Marble Art να έρθει εδώ να παραλάβει το βραβείο. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου δίνω εγώ αυτό το βραβείο. Ναι. Δεν χρειάζεται να κρατήσω τίποτα. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ, συγχαρητήρια πολλά. Είχε μία πολύ ωραία έτσι τοποθέτηση. Στην αρχή μου τράβηξε την προσοχή η ξυπολισιά. Είχε μία γύρωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά έμεινα στο μάρμαρο και στο κάθε τσαντάκι και στο κάθε αξεσουάρ που περνούσα. Συγχαρητήρια πολλά και εύχομαι κάθε επιτυχία σε κάθε διαδρομή. Θες να μας πεις δύο λόγια για τη δουλειά σου? Έλα εδώ. Από εδώ. Το όνομά σου? Γαλαίος Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Τι να πω, αρχικά συγχαρητήρα σε όλο το διαγωνισμό και σε αυτές τις συνθήκες και όλο αυτό που έχετε στήσει. Να ευχαριστήσω πάρα πολλά άτομα, θα τα ξεχάσω σίγουρα, αλλά σίγουρα την οικογένειά μου που μάθε να αγαπάω και να σέβομαι το μάρμαρο και εταιρείες που με βοηθήσαν με τα ρούχα, να τα πλεχτά της Νήμα, κοπέλες που μου ράψανε τις τσάντες. Τι να πω, ευχαριστώ. Δηλαδή, η οικογένειά σου ασχολείται με την κλυπτική? Έχουμε μάρμαρα και ο αδερφός μου έχει σπουδάσει κλυπτική. Τέλεια. Τι ωραία. Συγχαρητήρια για το βραβείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε? Έχουμε το βραβείο Best Trend Setter, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm, mm-hmm. Για την απονομή του οποίου θα καλέσω την κυρία Οικονόμου. Κυρία Οικονόμου. Οκ, okay, τότε να ανοίξω το φάκελο. Ναι, ορίστε. Ο φάκελός σας. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάω αργά-αργά. Για την αγωνία. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό και να κρατήσω 10 λεπτά. Δεν ανοίγει και εύκολα έτσι κι αλλιώς. Οπότε τύμπανε. Έχει... Ακόμα και τώρα δεν μου δώσατε. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι εύκολο. Οπ, και χωρισμένος. Λοιπόν, θα το πω αργά-αργά mm-hmm. αυτό το όνομα. Το δεύτερο βραβείο λοιπόν το κερδίζει το Best Trend Setter. Το κερδίζει η κυρία Χριστίνα Σωτηροπούλου. Ναι. Έλα, Χριστίνα, έλα εδώ. Θα το πάρω από τη σωστή πλευρά. Για σένα πολύ. Είναι αυτό το υπέροχο βραβείο. Μας άρεσαν πάρα πολύ τα σχέδιά σου. Μας άρεσε η ιδέα σου με τη δαντέλα που είχες. Το πώς χρησιμοποίησες ένα τόσο... Την ελληνική δαντέλα θα την πω εγώ, πώς την έφερες σε καινούργια εφαρμογή, τα χρώματα που έβαλες στη συλλογή σου και μας άρεσε πολύ και η διαφορετικότητα και ο τρόπος που το χρησιμοποίησες στην πασαρέλα σου. Συγχαρητήρια, εύχομαι ό,τι επιθυμείς και την καλύτερη εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ. Θες να πεις κάτι? Θέλω να πω ευχαριστώ.
Εσάς, εσάς, όλους, εδώ μου κρατάς το μικρόφωνο μου, εδώ το κοιτάξαμε μαζί. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Βεβαίως, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Βίγκη, πήρα και σουβενίρ, το βλέπεις, έχω μόνο. Πάμε τώρα στο μεγάλο. Λοιπόν, το μεγάλο βραβείο, θα έκανα ότι είμαι αγχωμένος, αλλά δεν είμαι. Πάμε στο επόμενο βραβείο, το οποίο είναι Best New Designer. Mm-hmm. Για την απονομή του οποίου θα καλέσω βεβαίως την κυρία Τόνια Μουσέκη. Σας έλειψα. Ναι, πάλι εδώ. Θέλω να πω ότι το προηγούμενο βραβείο που το κέρδισε η Χριστίνα ήταν επίσης νικήτρια του περισσινού FDP. Είναι ο διαγωνισμός που οι νέοι σχεδιαστές μας δίνουν τα σκίτσα τους και ψηφίζει ο κόσμος τον αγαπημένο σχεδιαστή. Και η Χριστίνα είχε κερδίσει πέρυσι και πήρε μέρος και ξανακέρδισε στους New Designers επίσημα στο FDP by Bombay, που δοκίμασες νομίζω τα τζιν τους πριν από λίγο. Μπράβο, συγχαρητήρια στη Χριστίνα από μένα. Πάμε στο βραβείο του Best New Designer, το οποίο για μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο. Είναι μια συμμετοχή, όπως είπατε, σε κάποιο Fashion Week του εξωτερικού, με τα οποία έχουμε συνεργασία και έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε τους σχεδιαστές μας χωρίς να επιβαρύνονται τα fees, τα οποία είναι πολύ υψηλά. Πολύ όμορφο ξεκίνημα, πολύ ωραία αρχή. Και πολλές ευκαιρίες για να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Θα ήθελα να φωνάξω τον κύριο Πετρίδη για να το δώσουμε μαζί αυτό το βραβείο. Αυτό δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Βάζετε πάλι τους ψηλούς δίπλα μου. Τέλος πάντων. Είπε θα δώσουμε το μεγάλο βραβείο. Ναι, ναι. Δεν θα πρέπει να βάλω κάτι από τη στιγμή. Σε επίπεδο σου. Θα με έτσι. Θες να χαμηλώσω. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά. Πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά. Ούτε εμείς ξέρουμε. Γιατί νομίζω ότι συμπληρώνει τα περισσότερα στοιχεία αυτό το άτομο. Μιλήσαμε με τα παιδιά αργότερα εμείς και είπαμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και νομίζω ότι άξια θα μας αντιπροσωπεύσει και είναι η Τζόρτζια Χιόνι. Ναι! Θερμά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τζόρτζια Χιόνι, λοιπόν, είναι η Best New Designer της 28ης Athens Xclusive Designers Week. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απίστευτη χαρά και τιμή για μένα τώρα στο ξεκίνημα να λαμβάνω αυτό το βραβείο και μου δίνει κουράγιο, θάρρος να συνεχίσω, γιατί σίγουρα είναι πολύ μεγάλο και μακρύ ταξίδι. Πολύ μεγάλο και, τώρα, πολύ και δύσκολο ταξίδι. Και πολλή δουλειά. Να συνεχίσεις έτσι όμως. Και πολύ ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκεί είναι το ωραίο το ταξίδι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που με βοήθησαν σε αυτό το ταξίδι. Είναι ένας υπέροχος χώρος ο κόσμος της μόδας, μαγευτικός, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολος, δύσβατος και προκλητικός. Αλλά αυτό είναι και η ομορφιά του, νομίζω. Αυτό είναι υπέροχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, θερμά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Δίκη. Γιάννη. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, επειδή η προσπάθεια όλων των νέων σχεδιαστών, έτσι, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ήταν πραγματικά εκπαμπωτική. Και παρακαλούμε να δώσουμε το θερμό μας χειροκρότημα σε όλους όσους διαγωνιστήκαμε. Σε όλα τα παιδιά, ναι. Πραγματικά, όντως ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή. Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να ίδρωσε. Είναι δύσκολο, ναι, γιατί έχεις ένα παιδί, ας πούμε, για το πρώτο και μετά, δηλαδή, και είναι όλοι τόσο ταλαντούχοι, ναι. Και είναι όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά. Κρίμα να μην έχουμε βραβεία για όλους. Εντάξει. Και το αξίζουν όλοι. Στην καρδιά είναι όλοι νικητές. Συγχαρητήρια. Και φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μιας ακόμα τελετής απονομής βραβείων νέων σχεδιαστών. Σε αυτό το σημείο να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, τους σχεδιαστές που ήρθανε και αφήσανε εδώ την ψυχή τους και φυσικά στην Κριτική Επιτροπή. Βεβαίως, Βίκυ, να δώσουμε μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους σχεδιαστές που επιμελήθηκαν το δικό μας outfit. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Ορδουλίδη για το υπέροχο σύνολο. Και εγώ αντίστοιχα ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη φανταστική δημιουργία στον Πάρη Βαλταδόρο. Λοιπόν,
Κλείνοντας την αποψινή μέρα, θα θέλαμε να ευχηθούμε πλούσιες, δημιουργικές και γεμάτες φως εμπνεύσεις στους συμμετέχοντες. Αλλά και σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Μέχρι την επόμενη Athens Xclusive Designers Week, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.